Πράγματι, έτσι είναι, κύριε και συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας. Οι δύο σχολές, οι δύο λογικές, είναι η λογική της δημοκρατίας, της διαφάνειας, της ανάληψης των ευθυνών, της λογοδοσίας. Και από την άλλη πλευρά, είναι η καθεστωτική λογική που διαπερνά το σύνολο της πολιτικής του συστήματος Μητσοτάκη. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μόλις αποκαλύφθηκε μέσω της Ευρωβουλής το σκάνδαλο των αντισυνταγματικών και παράνομων παρακολουθήσεων, υποκλοπών και ειδικότερα της απόπειρας παγίδευσης του κινητού τηλεφώνου του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εξέδωσε μία πράξη νομοθετικού περιεχομένου, η κύρωση της οποίας συζητείται σήμερα στη Βουλή. Αν κρίνει κάποιος από το περιεχόμενό της, που περιλαμβάνει δύο άνευ σημασίας αλλαγές, στο διορισμό του διοικητή της ΕΥΠ να συμπράττει με απλή γνώμη η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, στην οποία το κυβερνών κόμμα έχει την πλειοψηφία, και όταν η άρση του απορρίτου των επικοινωνιών γίνεται για λόγους εθνικής ασφαλείας, η άρση να εγκρίνεται εκτός από τον εισαγγελέα της ΕΥΠ και από εισαγγελέα εφετών. Αυτό έγινε λοιπόν για να δείξει ότι αντιδρά, ότι κάτι κάνει. Εν μέσω του σκανδάλου που ανέκυψε. Αφήνει βέβαια αυτή η πράξη νομοθετικού περιεχομένου ανέπαφη τη ρύθμιση που επίσης ψηφίστηκε με τροπολογία από την κυβέρνησή σας, κύριε Υπουργέ, ρύθμιση με την οποία δεν επιτρέπεται στην ΑΔΑΕ να ενημερώνει τους πολίτες για τους λόγους της άρσης του απορρίτου τους. Όταν όλες αυτές οι κυβερνητικές κινήσεις αναδεικνύουν την έλλειψη βούλησής σας να διαλευκάνετε το ζήτημα των παρακολουθήσεων πολιτικών προσώπων, αλλά και άλλων πολιτών, δημοσιογράφων, της ερευνητικής δημοσιογραφίας, αλλά και να αλλάξετε το θεσμικό πλαίσιο που τις αφορά, ώστε αυτό να είναι διαφανές και να λειτουργεί με όρους δημοκρατικούς, όπως πρέπει να συμβαίνει σε ένα κράτος δικαίου. Οι αντισυνταγματικές και παράνομες παρακολουθήσεις από πλευράς του Μεγάρου Μαξίμου, του Πρωθυπουργού και μάλιστα του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και δημοσιογράφων συνιστούν θεσμική εκτροπή. Είναι απόρρια της θεσμοθέτησης του επιτελικού κράτους του συστήματος Μητσοτάκη, το οποίο στην πραγματικότητα αποδεικνύεται ότι είναι επιτελικό παρακράτος. Αυτή η θεσμική εκτροπή έπρεπε να είχε οδηγήσει την παρέτηση του Πρωθυπουργού. Αυτά σε κανονικές δημοκρατίες, σε χώρες όπου λειτουργούν κανονικά οι δημοκρατικοί θεσμοί. Και αυτό έπρεπε να γίνει διότι ο Πρωθυπουργός έχει προσωπική πολιτική ευθύνη αφού η εποπτεία της ΕΥΠ ανήκει πλέον στον Πρωθυπουργό, στο Μέγαρο Μαξίμου, με νομοθετική πρωτοβουλία του ιδίου αμέσως μόλις ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας, πέραν και άλλου είδους ευθυνών. Και μάλιστα με άλλη νομοθετική πρωτοβουλία προέβη σε μείωση των προσόντων του επικεφαλής ΣΕΙΠ προκειμένου να τοποθετήσει τη συγκεκριμένη θέση τον εκλεκτό του, τον κύριο Κοντολέοντα, που δεν είχε πτυχίο ΑΕΗ. Η εκπαραθύρωση του Διευθυντή του Πρωθυπουργικού Γραφείου και του Διοικητή της ΣΕΙΠ από τον Πρωθυπουργό δεν συνιστούν ανάληψη πολιτικής ευθύνης, αφού στο μεν Διευθυντή του Πρωθυπουργού, του Πρωθυπουργικού Γραφείου, ανιψιότου, που είναι μετακλητός υπάλληλος, δεν μπορούν να φορτωθούν πολιτικές ευθύνες, ο δε διοικητής ΣΕΙΠ, που διορίστηκε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό με τον τρόπο που περιέγραψα προηγουμένως, δεν μπορεί να αναλάβει πολιτικές ευθύνες. Η άγνοια για τις παράνομες παρακολουθήσεις που επικαλείται ο Πρωθυπουργός δεν στέκει λογικά με κανένα τρόπο και δεν πείθει κανέναν. Και αν πράγματι υφίσταται άγνοια από τον πολιτικό προϊστάμενο της ΕΥΠ, τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, κάτι που βέβαια δεν συμβαίνει, σημαίνει ότι η ΕΥΠ είναι ανεξέλεγκτη, αφού δεν δίνει λογαριασμό πουθενά και σε κανέναν, και σημαίνει ότι ο Πρωθυπουργός
είναι ανεπαρκής, ανίκανος να ασκήσει τα καθήκοντά του. Την ανικανότητα αυτή, την ανεπάρκεια, την ομολογεί ο ίδιος. Αν λοιπόν ο Πρωθυπουργός έχει στοιχειώδη ευαισθησία, θα έπρεπε να είχε παραιτηθεί και η χώρα να είχε οδηγηθεί σε εκλογές προκειμένου να επέλθει κάθαρση. Αυτό γίνεται στα δημοκρατικά πολιτεύματα. Όλες οι κυβερνητικές κινήσεις που περιέγραψα παραπάνω και όλες αυτές που τις συνοδεύουν, ενδεικτικά η επίκληση του επιχειρήματος του απορρίτου έναντι της Βουλής και της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας και της Εξεταστικής Επιτροπής, που δεν ισχύει, διότι έτσι καταργείται ο κοινοβουλευτικός έλεγχος. Τα κλειστά στόματα των κληθέντων μαρτύρων στην αρμόδια Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας με επίκληση του απορρίτου, η άρνηση κλήσης ουσιωδών μαρτύρων, η επιχείρηση αντιθεσμικής ενημέρωσης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ από εσάς, τον αναρμόδιο Υπουργό Επικρατείας, που μάλιστα έχετε δηλώσει ότι δεν γνωρίζετε κάτι, ο δημόσιος εκβιασμός, η δημόσια απειλή μαρτύρων από τη βουλευτή αδελφή του Πρωθυπουργού και η καταστροφή, εδώ βάζω ένα ερωτηματικό, πάντως γράφεται και δεν διαψεύδεται, των φακέλων Ανδρουλάκη και Κουκάκη και άλλων, σε συνδυασμό με την άρνηση των δικαστικών αρχών να επιληθούν αρμοδίως, αμέσως και με ταχύτητα, επί ενός τόσο σοβαρού θέματος που άπτεται της λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος, του κράτους δικαίου και των συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων και ελευθεριών των πολιτών. Όλα αυτά συνιστούν επιχείρηση συγκάλυψης και συσκότησης. Είναι προφανές ότι το όλα στο φως του Πρωθυπουργού είναι προσχηματικό. Η εντολή του είναι όλα στο σκοτάδι. Κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, αλλά εκτιμώ και όλων των κομμάτων της Δημοκρατικής Αντιπολίτευσης, θα χρησιμοποιηθούν όλα τα νόμιμα μέσα, ούτως ώστε να λάμψει η αλήθεια και η χώρα να μην επανέλθει σε ζωφερές καταστάσεις που ανάγονται στο μακρινό παρελθόν.